Σεβασμιότητα το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα. Ο σκοπός είναι η γνωριμία του κόσμου με το έργο της Εκκλησίας, το ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας. Θα έλεγα κάτι άλλο. Ναι. Αυτό το Ίδρυμα, αυτή η προσπάθεια, ας πούμε, είναι να μην είμαστε στάσιμοι. Αλλά να μην είμαστε στάσιμοι. Να μην είμαστε στάσιμοι. Αλλά να προχωρούμε. Ναι. Να προχωρούμε. Ήδη ακούσαμε προηγουμένως και για το πνευματικό κέντρο από την Ειρήνη, για τη σχολή και για το μουσείο και τη διοίκηση όλες... τον κύριο Λογιάννη. Νομίζω ότι η Εκκλησία ιδιαίτερο σήμερα δεν μπορεί να κάθεται έτσι αδιάφορη, να είναι έτσι, να μην ενεργοποιείται. Νομίζω όλα αυτά που αναφέρθηκα... Αυτό θέλω να δείξω. Ναι. Ναι. Είπατε να μην είμαστε στάσιμοι. Αυτό είναι ο λόγος που υπάρχει... Ενεργοποίηση όλων των δυνάμεων του τόπου, της Εκκλησίας μας και των προσώπων της. Μάλιστα. Και αναφέρθηκαν και τα δύο πρόσωπα προτεργάτες που το ίδρυσαν, είπε ο κ. Λουγιάδης, τον μακαριστό αρχιεπίσκοπο Τιμόθη προκάτοχός σας και τον ίν Μητροπολίτη Γορτίνης και Αρκαδίας. Ευγνωμονούμε, ευχαριστούμε και τον μακαριστό και τον Μητροπολίτη Γορτίνης και τον Μακάρη. Ναι, αυτά νομίζω είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Τα ξεκίνησαν και προχωρούμε. Και υπάρχουν και προχωρούν. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, συζητούμε για το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, τα τμήματά του. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας έχουμε κοντά μας στο 2810-398-160-161, αν θέλετε να κάνετε κάποια παρέμβαση, σχόλιο, ερώτηση. Να πείτε σεβασμιότητα για τον κόσμο. Είναι παράκληση και χαρά να ακούμε τους ανθρώπους μας να μιλούν μαζί μας. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε μόνοι μας. Βέβαια. Θέλουμε να επικοινωνούμε με τον κόσμο. Και οι πρόσωπα που δραστηριοποιούνται σε άλλους τομείς ή γνωρίζουν το έργο μπορούν να πάρουν τηλέφωνο. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Κύριε Λογιάδη, είπατε προηγουμένως για την διοίκηση, τα τμήματα, το πώς οργανώνεται. Η αίσθησή σας είναι ότι ο κόσμος πλησιάζει το Ίδρυμα μέσα από τη διοίκηση. Να ρωτήσω πρώτα αυτό. Αυτό που μέσα από τη διοίκηση. Το πλησιάζει. Είχε γίνει ο ραδιομαραθώνιος, τα λεφτά που μαζεύει. Βεβαίως, το πλησιάζει, όμως θα χαιρόμαστε ιδιαίτερα και πρώτα απ' όλους μας ο σεβασμιότατος κύριε Σιδηναίος, να έχουμε πιο ενεργή συμμετοχή του κόσμου, δεδομένου ότι σε όλα τα τμήματα και στις διοικούσες επιτροπές κυρίως είναι λαϊκοί. Μάλιστα. Δεν είναι κληρικοί. Ναι. Ναι. Και είδαμε και τα ονόματα αυτά που είπατε, που είναι τα ονόματα και τα μέλη. Θα ήταν χαρά μας να είχαμε μια συμμετοχή του κόσμου όποιων ειδικοτήτων. Μάλιστα. Που θα θέλαν να συνδράμουν στο έργο του Ιδρύματος, το οποίο έχει τόσα παρακλάδια, είναι τόσο πολυπαραγοντικό, έχει 12 τμήματα.